Καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού αρχίζουν να αυξάνονται ξανά, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν να ξανακλίνουν. Το ίδιο συνέβη και τον περασμένο Μάρτιο, όταν οι χώρες, η μία μετά την άλλη, άρχισαν να κλείνουν τα σύνορά τους, ακόμα και για Ευρωπαίους πολίτες, παρά τις απέλπιδες εκκλήσεις των Βρυξελών. Τώρα η Γερμανία, η οποία έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το εξάμηνο, θέλει να αποφύγει να ξανασυμβεί το ίδιο, προστατεύοντας τη ζώνη Σέγγεν, την ευρωπαϊκή περιοχή όπου οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν χωρίς βίζα. Ωστόσο, για μερικούς η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ουγγαρία απαγόρευσε και πάλι την είσοδο σε όλους τους αλλοδαπούς ταξιδιώτες. Η Δανία περιορίζει την είσοδο σε μη δανούς υπηκόους με βάση τα ποσοστά λοιμόξεων των χωρών τους. Και η Φιλανδία έχει επαναφέρει ελέγχους για αρκετές χώρες της Ευρώπης, όπως η Ισπανία και η Γαλλία. Υπάρχει επίσης ανησυχία για την έλλειψη συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά το ποιος πρέπει να μπει σε καραντίνα για πόσες μέρες, αλλά και ποιος οφείλει να υποβληθεί σε τεστ κορονοϊού. Το κλείσιμο των συνόρων μπορεί να φαίνεται σαν ένας πρακτικός τρόπος για τον έλεγχο του ιού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει. Ωστόσο, πολιτικά, αυτό είναι ανησυχητικό για μια Ένωση που βασίζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της. Και με τις εθνικές κυβερνήσεις να ενεργούν πάλι υπέρ του εθνικού του συμφέροντος και μόνο οι Βρυξέλλες ανησυχούν. Υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση να μην κάνουν διακρίσεις σε πολίτες και οικογένειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να διαμένουν σε άλλη χώρα. Ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν επίσης αυτό το δικαίωμα και υπάρχουν πολύ σαφείς κανόνες στον κώδικα συνόρων της Σέγγεν. Ωστόσο, εάν οι κυβερνήσεις έχουν αυτή τη δυνατότητα να επαναφέρουν τους ελέγχους, πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, μια δοκιμή αναλογικότητας θα λέγαμε. Αρκετοί ευρωβουλευτές φαίνεται πως συμφωνούν. Το Ευρωκοινοβούλιο θέλει περισσότερη εξουσία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην υγεία, που να λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όπως σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό για κάθε Ευρωπαίο πολίτη, ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από μια μικρή ή μεγαλύτερη περιφέρεια ή από την πρωτεύουσα μιας χώρας, όταν θέλει να ταξιδέψει, όταν θέλει να κάνει δουλειές, να έχει γνώση και αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε. Οι προσπάθειες της Γερμανικής Προεδρίας να συντονίσει τα επόμενα βήματα είναι ενδεικτικές για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η Σέγγεν είναι ένας θεσμός που πρέπει να προστατευθεί. Γίνεται ή είναι ήδη αργά?